Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είστε. Συνοδεύετε, μπορεί να σα ζήσει. Να σα ζήσει. Να τη χαίρεστε. Καλά είστε. Τι ωραία. Τι ωραία. Τραβήξαμε να φτιάξουμε το κτίριο, να λέτε. Το λίγο. Φτιάξουμε πάνω, ξέρει. Αυτό είναι. Ο ένα ο μοναδικό. Και όχι μετά, προ τα πάνω ο μοναδικό. Ο βοηθή, ο Βαγγέλη. Ο φαινόμενο μα που θα βγει και εδώ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ σα βρήκαμε. Συγχαρητήρια, είναι πολύ ωραίο. Θα το δείτε, θα σα το δείξουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Καταρχά είναι ο Βαγγέλης, ο Νικόλας, η Γιωτούλα που είναι έξω και ο Βαγγέλης σας περίμενε κιόλας, πάντα ο σεκουριτάς της ιστορίας. Είναι ήδη τρεις ωφελούμενοι από αυτούς που θα μείνουν στο κτίριο. Έχουμε και τον άλλο Βαγγέλη σας εδώ. Ναι, και ο άλλος Βαγγέλης. Βαγγέλη, δύο αδερφάκια. Γιωτούλα, Γιωτούλα. Βεβαίως. Και μας βοηθάει πάρα πολύ. Στη Βουλή, βεβαίως. Φέγαρα που τώρα πήγαμε για την ακρίβεια, κύριε βουλευτή μου. Μπράβο, Γιώτα, μπράβο. Ο κύριος βουλευτής όμως μας βοήθησε πολύ να φτιάξουμε αυτόν τον χώρο που θα μείνετε, ξέρεις, ε. Πάρα πολύ μας έχει βοηθήσει. Θα μείνει και η κυρία εδώ. Βέβαια. Στο άλλο δωμάτιο μείνει. Θα τα δείξουμε στο δωμάτιο της Γιώτας. Σιγά σιγά. Κυρία Καπάτο, σας καλωσορίζουμε στη στέγη μας που είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Λείπει ο εξοπλισμός και όχι όλος, γιατί τα ηλεκτρικά τα έχουμε προμηθευτεί. Τώρα περιμένουμε τα έπιπλα των υπνοδωματίων των παιδιών, την τραπεζαρία, το καθιστικό και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα γένεια. Σήμερα κάνουμε μια δεύτερη Κυριακή που κάνουμε το παζάρι μας, γιατί πήγε πολύ καλά την πρώτη φορά και ο κόσμος το ζητάει και τούτη τη φορά δεν είναι τόσο πολύ ενθουσιασμένος με τα πράγματά μας, γιατί ξέρει και μας εμπιστεύεται, όσο με το χώρο. Τον έχουν γνωρίσει πάρα πολύ, λειξουριώτες και αργοστολιώτες, τους έχει αρέσει και θεωρούν ότι έλειπε από τον νομό όλη αυτή η ιστορία και θα έπρεπε να γίνει. Και μάλιστα θα κάνουμε και ένα αίτημα τώρα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, γιατί είμαστε πρωτοπόροι στη στέγη, δεν υπάρχει άλλη στέγη στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, μόνο ένα κβιφ αντίστοιχο με εμάς, ένα κέντρο ημέρας που είναι σε άλλο χώρο, ούτε και εκείνο το έχετε δει, έτσι δεν είναι. Όχι. Ναι, θα πάμε μια άλλη φορά εκείνο να το δείτε. Να το κάνουμε πρώτη πόλη για αμαία στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, από Λιξούρια. Και πιστεύω ότι θα συνηγορήσετε και σε αυτό. Έτσι, ε. Εγώ σας ευχαριστώ που μας χωρεθήκατε εδώ. Να είστε καλά. Να σας δώσω καταρχάς συγχαρητήρια σε όλους και σε εσάς και σε εσάς προσωπικά για τις προσπάθειες που κάνετε. Και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασφαλώς. Δημιουργήσατε ένα καινούργιο υπέροχο χώρο, κατάλληλο για τις ανάγκες της δομής. Ξέρω τις προσπάθειές σας και είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων και εμείς από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε θα είμαστε αλλογοί δίπλα σας. Συγχαρητήρια για το παζά το οποίο κάνετε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό Πάσχα εύχομαι. Να περάσετε τις Άγιες αυτές τις ημέρες. Να περάσουμε όλοι καλά. Με υγεία. Με υγεία, με την κόρη σας. Με την κόρη σας. Με την κόρη σας. Κοινωνικότατος ο Βαγγέλης, ε. Καλά. Να δούμε λίγο τους χώρους. Θέλετε να δούμε λίγο τους χώρους. Πάμε από εδώ. Από εκεί. Πολύ από κόρη, θέλω ένας. Κύριε, θα τα βγει από χώρος που δοσκείσαι εκεί, το γραφείο της υπεύθυνης λειτουργίας, την οποία έχουμε προσλάβει, είναι η κυρία Εύα Αλεξανδράτου, κοινωνική λειτουργός της Πρόνοιας. Την πήραμε και τους κακοφάνηκε λίγο, το ξέρετε. Θα συμφώνησε και εκείνη, φαντάζομαι. Αν δεν πήραμε, ξουδιώτησα και βεβαίως θέλει να έρθει στον τόπο της αφενός, αλλά είναι και η πλέον κατάλληλη για να στηρίξει αυτό το έργο. Δεν ρωτάω τι πολύ θέλει να συμφωνεί. Μπαίνω δυναμικά. Ένας χώρος αυτός. Εδώ, Ματίνα. Άλλος ένας χώρος. Ναι.
Όλα τα έθιμα έχουμε παραγγείλει και είναι και σύμφωνα με τις προγραμματές χώρες, γιατί στην Τουρκία τα έχουμε παραγγείλει στην Αθήνα και τα περιμένουμε στη στιγμή. Και εδώ είναι το δωμάτιο της Γιώτας. Είναι φωτεινό, φωτεινό και ωραίο, βεβαία. Ναι. Όλα τα δωμάτια είναι πάρα πολύ φωτεινά και προχωράμε γιατί έχει και πάνω. Αλλά το κρεβάτι θα πάει έτσι. Ναι. Είναι μόνακος. Το τρίτο είναι ένα αίτιο, έτσι, 100.000. Είναι πολύ καλά. Καλό Παναγία. Εδώ είναι το καθιστικό τους. Κατάλαβα. Με το τζάκι τους. Άμα θέλει τα μοστάκια. Και θέλουμε να είναι το κόμμα. Δεν πάρουμε μια ώρα τώρα. Να είμαστε εδώ, δεν είμαστε καλά. Ή αν θέλετε να έχουμε κάποια άλλη. Ερείπει όμως, εντάξει, η κουζίνα τους. Μόνο 5 παιδιά, έτσι. 5 παιδιά με 7 άτομα προσωπικό και ίσως και έναν 8ο ακόμη. Η τραπεζαρία του, εδώ. Με το πάνω του υπάρχουν αντίστοιχα και 3 λουτρά κάτω, απλά δεν είναι μέσα στα δωμάτια. Δεν μπορούσαν να βγουν οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις έτσι. Ένα εδώ, με φοβερή θέα, όλο όσο υπόπεδο βλέπετε έξω του κόμμα. Και από κάτω, ναι, και από πίσω το υπόπεδο. Ναι, για να λειτουργήσουν και με τυποκαλλιέργειες, πράγματα που τα ζητάει το πρόγραμμα ούτως ή άλλως. Το τελευταίο δωμάτιο εδώ, και να σας πω ότι, πείτε, είναι μεγάλα τα πάνια του. Ναι, να το είδα, έχετε φτάνει πολύ μεγάλα πάνια. Ναι. Πολύ μεγάλα πάνια. Να σας πω ότι ανακαλύψαμε από τότε που ήμουν επιδήματος ότι υπάρχει ένα οικόπεδο που θα είχε ζητήσει ο κ. Χατσιπέδης τότε για να κάνει ένα κέντρο εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, γιατί ο κ. Φιλιππάντος είχε προγραμματίσει έναν άλλο χώρο τον οποίο ο Κατσιμέλης επέλεξε να τον δώσει στο ΕΚΑΡΙ τότε. Το είδα όταν ήμουν αντιδήμαρχος, το ψάξα τώρα στα αρχεία. Θα μας παραχωρήσουν ομόφωνα πλέον με τη Σιδάνια, ένα υπόπεδο στην Ελιά Βουταβιά. Έχετε πάει στα Μιχαλιτζάκα καθόλου. Ναι, όπως βγαίνουμε από το Λιξούρι, στο δεξί μας χέρι, πριν ανεβούμε στα Μιχαλιτζάκα, σε πολύ ωραία μεριά. Μίλησα με τη διαχείριση. Και εδώ είναι πολύ ωραία μέρα. Μίλησα με τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ και ξεκινάμε τώρα. Και μία συγκεκριμένη γιατί, επίσης είναι ανήκωση και από την Ιθάκη. Εγώ έχω το δωμάτιο. Έχουμε 15 δηλαδή. Μίλησα με τη διαχειριστική και τη συγκεκριμένη. Προγραμματίζουμε. Ευτυχώ που μα προβάλλει, προλάβετε γιατί ήδη τώρα καταθέτουμε το πρόγραμμα. Και είπαμε μόνο για ανακατασκευέ ή με ενίκιο σε διαμέρισμα. Τι να βάλει σε διαμέρισμα τέτοιε περιπτώσει. Και καλό είναι να είναι όλοι. Και το προσθέσαμε την ηλικία. Μα θα φτάσει, θα κρατηθεί γι' αυτό. Για να απορροφηθούν και κάποιε προγράμματα. Καλύτερο δωμάτιο. Ναι, γεωγραφία, γεωγραφία. Έξω είναι πάρα πολύ ωραίο, το διαμορφώνουμε τώρα. Έχει τοποθήκη έτσι. Θα στρώσουμε ένα διάδρομο μεγάλο να δένει το σχολικό λεωφορείο που θα φέρνει τα παιδιά για εκπαίδευση στο άλλο κέντρο. Είμαι λίγο στο δωμάτιο. Απάτε. Βλέπετε να δούμε και λίγο έξω από το χώρο. Ελάτε.
Βλέπω το κατοχύρωσες, ε! Λοιπόν, πώς είσαστε στην ορειβατική ομάδα? Θα διαμορφώσουμε τον χώρο για πάρκι των εργαζομένων, θα φυτέψουμε γκαζόν και τα λοιπά. Πολύ δουλειά έχετε. Πάρα πολύ δουλειά έχετε. Ένα ερείπιο, έχει αλλάξει όψη, λέει, ίσως της πόλης. Αυτό ήταν ένα ερείπιο, αν το βλέπω και έτοιμα θα πέσει. Δεν το θυμάμαι να είμαι ειλικρινής. Ναι, έτοιμα θα πέσει. Έχετε και για το νερό. Και έχουμε και προμηθευτεί ήδη και τα φαλαντικά. Μάλιστα. Μας τα έχει παραχωρήσει κάποιος ο οποίος φεύγει για την Αμερική και καινούριο σπίτι και τέτοια και μας έχει δώσει τα πάντα. Σώματα όλα. Και θα τα τακτοποιήσουμε και αυτά γιατί καλύτερα να υπάρχει. Η Κέρκυρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει θα κάνουμε μία για τρία άτομα μόνο και ψάχνουμε να βρούμε ένα διαμέρισμα. Ποιο διαμέρισμα θα διαμορφώσεις? Εδώ είπατε 8 έχει... συνολικά θα είναι. Πώς τα παιδιά θα δικά μας. Εδώ που θα είναι. Πέντε. Κρατάμε ένα δωμάτιο που μας περισσεύει και θα το λειτουργήσουμε ως ξενό. Δηλαδή αν κάποιος γονιός πρέπει να φύγει. Ναι. Για να κάνει μια χειρουργική επέμβαση να μετακινηθεί στην Αθήνα. Αν φιλοξενήσετε το παιδί. Θα τον φιλοξενώνουμε. Αλλά θα τις επιμείνω. Θα την πάρω, κοιτάξτε, αύριο θα είμαι στο Λιξούρι πάλι εγώ, δεν θα φύγω το πρωί για Αθήνα, για δουλειά δικιά μου. Ναι. Και θα φύγω αύριο τα πόδια και την τρίτη το πρωί θα την πάρω τηλέφωνο. Είναι και αυτός ο Γιάννης ο Κονταρίνης που δουλεύει εκεί, είναι πήρε και εκείνος τηλέφωνο. Και την είναι άλλη μια κεφαλονίτησα, η Μενεγάτη. Αυτή που ασχοληθήκατε στην αρχή με το θέμα, εξακολουθεί να είναι. Νομίζω ότι είναι, ναι. Γιατί την είχε πάρει ο Βακέλης εδώ και λίγο καιρό και μιλήσαμε. Ναι. Λέτε να μην είναι και να πηγαίνει. Θα το κοιτάξω την Τρίτη. Αλλά θα το οργανώσουμε τόσο καλά εκεί πέρα. Δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου για να μην όλοι. Θα είναι μαζική 60 άτομα. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο λείπαμε, γι' αυτό δεν είχαμε. Κάθε γινόταν το αδιαφόρητο, φανταστείτε ότι τα είχαμε ξεκινήσει. Ξανά μας παρακαλάγανε να κάνουμε και τις δυσκολίες και τα παιδιά πιεστικά αυτή την εβδομάδα για να γίνει κάθε Κυριακή έχει, αν θέλει να συμμετέχεις. Και έχουμε και μέσα στο χώρο. Η αλήθεια είναι κάποια στιγμή που σου και μια ερώτηση λίγο με τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Γιατί έχω και να πεζοπορία και δεν. Και ένα ιδανικό που μας το δώσανε γιατί ναι, περισσότερο πολλά. Ναι. Θα τα βάλουμε στην τζαντούλα. Ναι. Βάλ' τα μέσα στην τζαντούλα, θα τα βάλεις. Σάλι, έλα Βαγγέλη μου να το δίνεις εδώ εσύ. Εδώ θα τα βάλουμε. Φοράει. Φοράει, ναι. Και τις δύο λαμπάδες. Αυτά, περίμενε, και μια άλλα αυτά. Αυτά θα σας τα βάλουμε. Ωραία. Δώσε το και τι άλλο, έχεις και να βάζω. Βούλα, δίνεις ρέστα, είναι 34-50. Βάλε εδώ Βαγγέλη μου. Η στέγη υλοποιήθηκε γιατί μας βοήθησε πολύ να ανακατασκευάσουμε το κτίριο αυτό, το οποίο το θυμόσαστε σε τι κατάσταση ήταν. Αν δεν ήταν ο βουλευτής να το τρέξει με την Υπουργό, με την κυρία Μιχαηλίδου, που την περιμένουμε στα Εγγένεια. Ναι, το αίτημα όμως στην κυρία Μιχαηλίδου, πώς σας πήγε, κύριε Παπάτο μου, μην είστε τόσο ταπεινός, να τα λέμε. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ο Υπερίων σας έβαλε το αίτημα, εσείς το αίτημα το πήγατε εκεί όπου έπρεπε. Εγώ συνεργάστηκα με τον γιατί, ναι βέβαια, το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί κτίριο
το οποίο είναι έτοιμο και θέλει μια ανακατασκευή, ξεκινάει από την αρχή έργα και τα τελειώνει. Και αυτό είναι που θα φτιάξουμε στην Ελιά του Ταβιά με την παραχώρηση του Δήμου, μας δίνει το οικόπεδο αυτό. Θα ξεκινήσουμε άλλη μια στέγη εκεί μεγάλη, γιατί εδώ είχαμε αιτήσεις 20 από το νομό το δικό μας και από την Ιθάκη ακόμη και οι ωφελούμενοι σε αυτό το κτίριο θα είναι μόλις 5. Εκτιμήσαμε να είναι λειτουργικοί οι 5 να δένουν, γιατί η Ευρώπη δεν θέλει άσυλα και ιδρύματα. Θέλει πάντα οικογενειακό περιβάλλον. Ακριβώς, να θυμίζουν αυτές τις στέγες. Σαν οικογένεια θα είναι εδώ, θα ερχόμαστε όλοι να πιούμε καφεδάκι, να ψήσουμε στο τζάκι το βράδυ, να νιώθουν τα παιδιά όμορφα, ότι δεν αλλάζουν πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή τους. Εκτιμήσαμε αυτό και τις ανάγκες. Είδαμε τι έπαθε ο καημένος ο Άντζουλος με 2 παιδιά, είναι και η κόρη του εδώ, είναι διασωληνωμένος ήδη στην Πάτρα. Η μαμά έχει φύγει το 17 που έφυγε και ο δικός μου ο σύζυγος και το Γολγοθά τον πέρναγε μόνος του και με τη συνδρομή της κόρης του. Ο Βαγγέλης λοιπόν και ο Νικόλας θα είναι εδώ, η αδερφή τους μένει στο Αργοστόλι, θα έρχεται να τους βλέπει, θα βγαίνουν έξω σε γνωστά σούπερ μάρκετ, σε γνωστά καφέ να πιούν έναν καφέ, να κάνουν μια βόλτα, είναι σε πολύ ωραίο χώρο και μας μένουν άλλοι 15 σε αναμονή. Οπότε διεκδικούμε και εκείνο το οικόπεδο με ένα κτίριο που θα ξεκινήσει από την αρχή το ΕΣΠΑ να το φτιάχνει, για να μην χάσουμε και αυτό το πρόγραμμα και ήταν και μια δοκιμή για όλους μας. Το ότι λοιπόν ο κύριος Καπάτος αυτό το αίτημα το μετέφερε στην κυρία Μιχαηλίδου, η οποία το έχετε δει και από τις τηλεοράσεις πόσο ευαίσθητη είναι με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα με δομές τέτοιου τύπου, και πόσο καλά χειρίστηκε θέματα κακοποίησης παιδιών μέσα σε τέτοια ιδρύματα. Εδώ θα είναι το κάτι άλλο και θεωρώ ότι και η οικογένεια που όντως έχει πρόβλημα αποχωρισμού του παιδιού τους αυτή τη στιγμή θα ανακουφιστεί, γιατί και όταν κλείσουμε τα μάτια μας εμείς οι γονείς θα ξέρουμε ότι κάπου σωστά έχουμε ακουμπήσει τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η πόλη αυτή είναι πολύ μαζί μας. Μας αγαπάει, μας βοηθάει και όχι μόνο στα παζάρια και να μας επισκεφθεί και να μας φέρει πράγματα. Όλο το Λιξούρι, Μαρία δεν σε έχουν και είμαι και δεν προστάσω. Πειράζει, δεν πειράζει. Και βέβαια και εμείς έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ κουραστεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Κοντογεννάτου Ταμείας να μπει μέσα να καθαρίζει, ο Σταύρος Ολικούδης ο μηχανικός να κάνει τις μελέτες, να παρακολουθεί το έργο κτλ. Χωρίς κανένα κέρδος και όλοι εμείς να τρέχουμε συνεχώς για χορηγούς. Για να μπορούμε να καλύψουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας και σε όλους τους κατοίκους του Λιξουριού. Αυτή είναι η ιστορία. Και να μην πάμε και αλλού. Αδερφία. 10 θέσεις εργαζομένων στο κέντρο ημέρας. 7, ίσως και 8 εδώ, 18. Άλλοι 10 στο άλλο που θα προσληφθούν, 28. Τι ανοίγει αυτή τη στιγμή στο Λιξούρι για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους και επιστήμονες και να ασχοληθεί και με κοινωνική προσφορά. Ναι, η κυρία Λαδά εδώ μπροστάρης μας παντού και πάντα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συστρατευτήκαμε κάποιοι άνθρωποι, έχουμε κουραστεί. Θα πρέπει να ψάχνουμε και για λίγους αντικαταστάτες, γιατί είναι κουραστικό κύριε Σοπρότον. Είναι η ζωή σας όμως. Είναι και η ζωή μας. Είναι και η ζωή μας. Ζείτε με αυτό και είσαστε ενθουσιασμένοι και εσείς και η κυρία Λαδά και όλα τα συμβούλια. Ναι, είμαι ενθουσιασμένη. Και με την αγάπη και την ανταπόκριση πορευόμαστε και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Αλλά δεν πάβει να είμαστε και εμείς ανθρώποι και να κουραζόμαστε. Έτσι ακριβώς. Και ευάλωτοι ανθρώποι. Έχετε δίκιο. Γιατί ανήκουμε στην ευάλωτη οικογένεια. Πάντως ένας πολύ ωραίος χώρος, πεντακάθαρος κιόλας, πρέπει να το πούμε. Να φανταστείτε την κυρία Βούλα. Η κυρία Βούλα η οποία έκανε οικονομία, δεν ήθελε να προσλάβουμε συνεργείο. Δεν είχαμε και λεφτά να πληρώσουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Και η κυρία Βούλα είναι μια μητέρα που έχει ένα παιδί Άσπεργκερ, αυτισμός λειτουργικός. Και δεν χρειάζεται τον υπερίωνα γιατί παρακολουθεί το γενικό σχολείο κανονικότατα. Είναι τώρα μαθητής στο γυμνάσιο και θα πάει και στο Λύκειο. Γιατί αν πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά είχαν από πολύ μικρά τη σωστή εκπαίδευση, ίσως ήταν και πολύ καλύτερα. Αλλά προσλάβαμε παιδιά από τα σπίτια τους που δεν ξέραν, ανέβηκαν πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου επάνω και χοροπηδούσαν από τη χαρά τους γιατί δεν είχαν ποτέ ανεβεί. Είμαστε πόλεις καλοί και πρέπει να πούμε ότι είμαστε και οι πρώτοι στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει άλλη στέγη. Κύριε Καπάτο, στη δική σας θητεία έγινε αυτό.
Στη δική σας θητεία, η αλήθεια είναι αυτή. Στη δική σας θητεία. Και αυτό αξίζει το χειροκρότημα τώρα να το λένε. Να το λένε. Ένα μεγάλο μπράβο για όλη την προσπάθεια και εμείς θα είμαστε δίπλα και επικροτούμε βέβαια την... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ριγάτο, είμαι σίγουρη για αυτό. Πρέπει να γίνει ανταλλαγή. Εμείς σε εσάς, εσείς σε εμάς, για να γίνουμε όλοι ένα. Και να μην υπάρχει. Για αυτό από το περίοδο για να στηρίζομαι. Και να σκέφτεστε το Βιτερίο. Κάνετε έναν δύσκολο αγώνα. Προσωπικό, οικογενειακό, στις οικογένειές σας. Χαρακτήρα για αυτό που κάνετε και ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα είναι όπως πρέπει. Πρέπει να αλλάξουμε τα μυαλά. Εγώ στον συγκεκριμένο πρωθυπουργό, και λίγο ως πολύ με ξέρουν λίγο και στα κομματικά μου, οφείλω πολλά. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αν δεν είχαν συμβεί και όλα όσα του συμβαίνουν και του έχουν τύχει μέχρι σήμερα, για τα άτομα με αναπηρία θα έχει φτιάξει και πολύ περισσότερα πράγματα. Ας ευχηθούμε στην επόμενη. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό πάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και την πανέμορφη ερώτηση που έκανα σας. Και για να σπουδάζετε στην Αγγλία. Ναι, τι σπούδασε, νομική. Νομική εδώ, στην Αθήνα. Αυτό που έλεγε και ο άντρας με πάντα που είχε τελειώσει την νομική, που ήταν στο συνέδριο επίτροπος του ελεγκτικό. Ήθελε οι προσδοκίες του για την κόρη μου να είναι αυτές, να πάνε εκεί. Η κόρη μου όμως είναι τίποτα. Ναι, και διάλεξε δυσκολότερο όμως, είναι γιατρός. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε ιδιαίτερα. Ήταν πραγματικά έκπληξη. Έκπληξη. Θέλαμε πολύ. Θα πείτε με την επόμενη, θα πάμε και στο άλλο κέντρο. Κέντρο. Τα γέρια να γνωρίζει. Με μάθει η παράτυπα το λειτουργούσαμε τρεις φορές την εβδομάδα. Τους μαζεύαμε σε ένα σχολείο το απόγευμα και κάναμε άτυπα ένα εργαστήρι. Και τώρα φτάσαμε να έχουμε δύο κέντρα με ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να πάμε και για τρίτο. Έχουμε τα καλύτερα. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά κι εσείς. Στα γενεία μου. Στα γενεία μου. Έχω δει ο κύριος Σκεπάρτης. Θα κόψει την κορδέλα εδώ. Εσείς. Μαζί. Αν έρθει η Δόμνα, η Δόμνα. Εσείς είναι να έχετε την κορδέλα. Καλό Πάσχα. Ναι, θα την πιέσω. Α, ίδια μου το προσθέτει.